Τάσος Χατζιαναστασίου, διδάκτορας ιστορίας και εκπαιδευτικός, σήμερα φιλοξενούμενος στο News Hub. Γεια σας κύριε Χατζιαναστασίου. Καλή σας μέρα σε εσάς και στους ακροατές και τις ακροατρίες σας. Για θέματα εκπαίδευσης θα μιλήσουμε σήμερα κύριε Χατζιαναστασίου και μου ήρθε στο μυαλό μία ρίση του Βίκτορ Ουγκό που λέει ότι όταν ανοίγει ένα σχολείο κλείνει μια φυλακή, που στην εποχή μας όμως δεν βλέπω να έχει εφαρμογή και θα ήθελα να μας πείτε από αυτό ξεκινώντας πώς συνδέεται η νεανική παραβατικότητα με την ποιότητα της εκπαίδευσης που υπάρχει στα σχολεία, μια και είναι η προπαρασκευή των μικρών ανθρώπων που αργότερα θα βγουν στην κοινωνία. Ναι, εντάξει, αυτό είναι το νομίζω πιο κέριο ερώτημα αυτής της περίοδου. Βλέπουμε να αυξάνονται τα φαινόμενα νεανικής παραβατικότητας με τραγικές συνέπειες. Είχαμε τις προάλλες το θάνατο της 16χρονης από χρήση απορρευμένων ουσιών. Έχουμε συχνά ακούμε για ξυλοδαρμούς νεαρών σε πλατείες και σε γειτονιές, ακόμα και σε σχολεία. Είχαμε περιστατικά ακόμα και βιασμών μέσα στους σχολικούς χώρους. Επομένως, δεν μπορεί κανείς να κρύβεται πίσω από το δάχτυλό του και να ισχυρίζεται ότι όλα βαίνουν καλώς και ότι η εκπαίδευση δεν έχει κάποιον ρόλο σε αυτό το φαινόμενο της νεανικής παραβατικότητας. Το που συμβαίνει είναι ότι δυστυχώς είμαστε πιο πίσω από τις εξελίξεις και αισθάνεται και η πολιτεία σίγουρα, αλλά και η σχολική εκπαιδευτική κοινότητα ευνηδιασμένη. Δηλαδή, παρακολουθούμε έτσι με κάποια έκπληξη και αυτή την εξέλιξη, η οποία όμως από ό,τι δείχνουν μελέτες και όσοι γράφουν πιο σοβαρά από τους συνήθεις κονδυλοφόρους οι οποίοι αποδίδουν όλα στην οικονομική διάσταση, ότι αυτά τα στρώματα είναι φτωχά και επειδή είναι φτωχά αντιδρούν με αυτόν τον τρόπο. Αυτή είναι μια ξεπερασμένη προσέγγιση. Οι πιο νομίζω σοβαρές προσεγγίσεις θίγουν το ζήτημα της ανατροφής παιδιών χωρίς όρια. Δηλαδή, και όχι μόνο αυτό, γονείς οι οποίοι μάλλον δείχνουν παρεμμένοι από τον ρόλο τους να επιβάλλουν όρια, να γίνουν λίγο δυσάρεστοι στα παιδιά τους, εξηγώντας τους και επιβάλλοντάς τους, γιατί αυτός είναι ο ρόλος μας ως γονέων και ως εκπαιδευτικών, επιβάλλοντας τους περιορισμούς. Δεν μπορεί δηλαδή τα παιδιά να αποφασίζουν για το τι θα τρώνε ή αν θα πάρουν ή όχι το φάρμακο που συστήνει ο γιατρός. Και όμως έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Απαιτούν από τους εκπαιδευτικούς σε μεγάλο βαθμό να μην τιμωρούν τα παιδιά. Απαιτούν μεγάλους βαθμούς. Εν πάση περιπτώσει υπάρχει μια τέτοια παιδοκεντρική προσέγγιση η οποία τώρα δυστυχώς δείχνει τα αποτελέσματά της. Μεγάλο μερίδιο ευθύνης βέβαια έχει και το σχολείο, η εκπαιδευτική, οι θεσμοί και μπορούμε αν θέλετε να τα πούμε αναλυτικά. Δηλαδή για να συνοψίσω, η έλλειψη ορίων αλλά και η ανατροφή παιδιών με την ιδέα ότι είναι κυρίαρχη και μπορεί να κάνουν ό,τι θέλουν, αυτό είναι, έχει αποδειχθεί ότι είναι η συνταγή της αποτυχίας και η συνταγή που οδηγεί στην αύξηση της παραβατικότητας. Το σύστημα, εύλογα έτσι θα διαρωτάται κάποιος για όλο αυτό που περιγράφεται, είναι θέμα συστήματος, δηλαδή στρατηγικής που θεσμών. Πρέπει ναι, του Υπουργείου ας πούμε, ή έχει να κάνει και το θέμα, έχει να κάνει ας πούμε και το εκπαιδευτικό προσωπικό, οι δάσκαλοι και οι καθηγητές. Ναι, είναι ένα ενιαίο σύνολο και κάθε κομμάτι αυτού του συστήματος έχει τις δικές του ευθύνες. Δεν έχει την ίδια ευθύνη, ας πούμε, ο τελευταίος δάσκαλος ή εκπαιδευτικός στο τελευταίο χωριό της Ελλάδας με τον Υπουργό. Αυτό θα πρέπει να το διακρίνουμε. Αυτό που συμβαίνει είναι ότι θεσμικά οι εκπαιδευτικοί έχουν με πολύ περιορισμένο πλέον περιθώριο αντίδρασης, επιβολής ποινών, το να θέσουν όρια στην νεανική παραβατικότητα. Δηλαδή ακόμα και η γνωστή μας αποβολή πρέπει να περάσει από πολλές συμπληγάδες για να μπορέσει τελικά να εφαρμοστεί και πάλι οι εκπαιδευτικοί κινδυνεύουν ανά πάσα στιγμή να βρεθούν διοκόμενοι
διότι μπορεί, ας πούμε, στο πρακτικό της συνεδρίας του Συλλόγου να μην συνέγραψαν εκείνο, να μην περιέλαβαν το άλλο, για τυπικούς λόγους δηλαδή, να εκτεθούν, να αναγκαστούν να ανακαλέσουν την ποινή και να βρεθούν πειθαρχικά ελεγχόμενοι και ο νεαρός παραβάτης, ας το πούμε έτσι, να χασκογελάει σε μια γωνία ότι τα κατάφερα. Εκεί βρισκόμαστε. Δηλαδή όταν συλλαμβάνεται καθηγήτρια σε προάβλιο γιατί τράβηξε μαθητή που είχε γδύσει και συλλαμβάνεται η καθηγήτρια, έτσι, μαθητής που γδύνεται στο προάβλιο, έτσι, του σχολείου, έτσι, και γίνεται σύλληψη, έρχεται η αστυνομία και συλλαμβάνει καθηγήτρια. Έχουμε τέτοιο περιστατικό, δηλαδή. Βεβαίως έχουμε τέτοιο περιστατικό και αυτό είναι ίσως από τα πιο τραγελαφικά, αλλά δεν ήταν καθόλου ευχάριστο για την καθηγήτρια βέβαια, να βρεθεί στο τμήμα, από όπου απειλάει βεβαίως, αλλά εδώ τίθεται το θέμα ποιος ελέγχει ποιον και τι παιδιά ακριβώς θέλουμε και ποιες συμπεριφορές και ποια μπορεί να είναι η, ας πούμε, στάση τόσο των μαθητών όσο και των εκπαιδευτικών. Όλο αυτό είναι σίγουρα χορηγός για την παραβατικότητα και την εξέλιξη των παιδιών. Θα ήθελα να μας πείτε λίγο και το θέμα της τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης. Τι παρατηρείτε που ενώ υπάρχει μεγάλη έλλειψη σε τεχνίτες και τεχνικούς στην αγορά εργασίας, αυτό το διάστημα, ας πούμε, δεν μπορούν να καλύψουν τα ΕΠΑΛ με το παραγόμενο υλικό που έχουν. Ναι, ακριβώς, διότι η επαγγελματική εκπαίδευση δεν έχει σχεδιαστεί, δεν λειτουργεί με βάση έναν σχεδιασμό ο οποίος στηρίζεται στη μελέτη των επαγγελμάτων που θα έχουν απορρόφηση σε συνδυασμό με ένα σχέδιο για κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη μιας περιοχής. Να δώσω ένα παράδειγμα. Όταν υπηρετούσα στα Χανιά, είχα κάνει μια πρόταση για το τεχνικό σχολείο της Κανδάνου. Όλοι ξέρουν που βρίσκεται η Κάνδανος, ότι είναι ένα ορεινό χωριό με μια ιστορία από την πυρπόλησή του από τους Γερμανούς το 1941. Λοιπόν, το αίτημα εκεί ήταν να γίνει τότε τεχνικό σχολείο λογιστών. Δηλαδή, καμία σύνδεση με την τοπική πραγματικότητα. Θα μπορούσε να γίνει ένας τομέας αγροτουρισμού, θα μπορούσε να γίνει ένας τομέας διαχείρισης των φυσικών πόρων εκεί, για να κρατηθεί και η νεολαία και να δώσει και μια αναπτυξιακή προοπτική. Τελικά επικράτησε η πρόταση για λόγους ευκολίας να γίνει τμήμα λογιστών. Στην ορεινή Κάνδανο τώρα να παράγονται λογιστές, βοηθεί λογιστών. Λοιπόν, αυτό είναι ένα τυχαίο παράδειγμα, αλλά πολύ χαρακτηριστικό, γιατί δεν είναι μεμονωμένο, του πώς γίνεται ο σχεδιασμός τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης. Δεν γίνεται δηλαδή με βάση μια μελέτη που λέει, συγγνώμη, πού βρισκόμαστε, στην Πελοπόννησο. Ωραία, στην Πελοπόννησο θέλουμε να κάνουμε αυτό, να στήσουμε τις ήπιες μορφές ενέργειας. Θέλουμε να στήσουμε αγροτουριστικές μονάδες. Θέλουμε να έχουμε ανάπτυξη σε αυτούς τους 5 τομείς. Θέλουμε ηλεκτρολόγους τεχνίτες. Θέλουμε ξενοδοχό υπαλλήλους. Θέλουμε αυτό και εκείνο. Και με βάση αυτό να αναπτύξουμε και να στηρίξουμε την τεχνική επαγγελματική εκπαίδευση, η οποία παράγει ακριβώς παιδιά που αύριο θα έχουν δουλειά και θα συμβάλλουν στην προκοπή τη δική τους και του τόπου. Γίνονται όλα τυχαία. Έχω 5 καθηγητές, ας πούμε, οικονομικών. Ωραία, φτιάχνω τμήμα. Ξέρω εγώ, λογιστών, όπως είπα και πριν. Δεν γίνεται δηλαδή να βάσει έναν σοβαρό αναπτυξιακό σχεδιασμό. Αυτό πρέπει να κάνει η τεχνική εκπαίδευση. Μελέτη και ύστερα εφαρμογή και σε συνεργασία με τα τεχνικά, επαγγελματικά και εμπορικά επιμελητήρια, με τις επιχειρήσεις που λειτουργούν, με όλα αυτά. Τώρα θα ήθελα να περάσουμε στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Εκεί υπάρχουν χρόνιες παθογένειες. Παρ' όλα αυτά, όλα τα μέτρα που έχουν ληφθεί τα τελευταία χρόνια και ιδιαιτέρως με την παρούσα κυβέρνηση που διανύει την δεύτερη τετραετία δεν έχουν δώσει έτσι απτά αποτελέσματα. Και το ερώτημα είναι ποια πιστεύετε ότι είναι τα σημεία που θα έπρεπε να καταπιαστεί η κυβέρνηση, η εκάστοτε κυβέρνηση, για να περάσει σε μεταρρυθμίσεις ουσίας.
Ναι, ό,τι ισχύει για την τεχνική επαγγελματική εκπαίδευση, κατά αναλογία θα πρέπει να ισχύει και για την τριτοβάθμια. Δηλαδή, υπάρχει ένας σχεδιασμός που να λέει ότι αυτή η χώρα έχει ανάγκη από αυτούς τους επιστήμονες και με βάση το αναπτυξιακό μου πρόγραμμα, αυτούς τους επιστήμονες θα τους παραγάγω, θα επενδύσω δηλαδή στην δημιουργία τους, στην αποφύτισή τους και στη συγκρότησή τους, την επιστημονική, και θα τους αξιοποιήσω. Σήμερα τι συμβαίνει? Παράγουμε, ας πούμε, γιατρούς και τους εξάγουμε μετά. Δηλαδή τους παίρνει έτοιμους η Σουηδία, που δεν έχει επενδύσει ούτε ένα ευρώ, ας πούμε, σε αυτούς, η Γερμανία, η Βρετανία και άλλες χώρες, που τους δίνουν μεγάλους μισθούς και τους έχουν εκεί και τους εξυπηρετούν. Ενώ οι ίδιοι δεν επενδύουν σε ιατρικές σχολές, για παράδειγμα. Οι απόφοιτοι ιατρικών σχολών σε πολλές δυτικές χώρες είναι λιγότεροι και όχι τόσο καταρτισμένοι όσο οι δικοί μας, που θεωρούνται πολύ υψηλού επίπεδου. Έφερα το παράδειγμα μόνο της ιατρικής. Αλλά υπάρχει και τα πολυτεχνία και άλλες επιστήμες αιχμής που η Ελλάδα θα μπορούσε, που είναι μια μικρή χώρα και δεν μπορεί να έχει, για παράδειγμα, τις απέραντες εκτάσεις της Καλιφόρνιας ή δεν ξέρω τι, να γίνει βιομηχανικά σαν την Κίνα. Για τα μεγέθη της Ελλάδας θα μπορούσε, όπως άλλες χώρες που τα καταφέρνουν σε αυτούς τους τομείς, που είναι και ακόμα και μικρότερες από την Ελλάδα, όπως είναι η Δανία, όπως είναι το Ισραήλ, όπως είναι η Εστονία, που πρωτοπορούν στις νέες τεχνολογίες, που κρατάνε τους αποφύτους τους, τους αξιοποιούν και για την ατομική προκοπή των ιδίων, αλλά κυρίως για την προκοπή του τόπου. Αυτό είναι που εκεί πρέπει να στοχεύσει η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση θεωρεί τώρα ότι αν, ας πούμε, έχει αγγλόφωνα τμήματα κατά το πρότυπο της Κυπρού, που καλώς έχει αυτή την επιχειρηματική προσέγγιση στο θέμα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, θα μπορούσε και στην Ελλάδα να έχουμε κάτι τέτοιο. Δεν το αποκλείει κανείς, ούτε πρέπει να έχουμε ταμπού, αλλά δεν είναι αυτό το ζητούμενο. Είναι τι θα τους κάνουμε τους αποφύτους και αν η χώρα θα κινηθεί σε μια αναπτυξιακή παραγωγική προοπτική, ή αν θα εξάγει τους αποφύτους της και θα εισάγει ανειδίκευτο προσωπικό, με τα αποτελέσματα που όλοι ήδη βλέπουμε σε πολλές χώρες να υπάρχουν, με την κοινωνική κρίση και όλα αυτά. Δεν θα ήμουν αντίθετος και κανείς σώχρον, νομίζω, πλέον. Τα έχουμε ξεπεράσει, νομίζω, αυτά. Το να υπάρχουν αγγλόφωνα τμήματα ή ιδιωτικών συμφερόντων τμήματα με κάποιες προϋποθέσεις, αλλά ποιοτικές εννοείται, και τους αντίστοιχους ελέγχους. Αλλά δεν είναι αυτό που θα λύσει το πρόβλημα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη χώρα. Η τριτοβάθμια εκπαίδευση πρέπει να υπηρετεί το εθνικό συμφέρον. Πρέπει να υπηρετεί την παραγωγή και την ανάπτυξη της χώρας. Το ίδιο πρόβλημα πάντως παρατηρείται και στα τεχνολογικά ιδρύματα, που το μεγάλο έλλειμμα είναι στη διασύνδεση με την αγορά εργασίας. Και αυτό είναι κοινό παρατήρημα όλων. Εν πάση περιπτώσει, ας ελπίσουμε ότι στο επόμενο διάστημα θα όλα αυτά, όλοι αυτοί οι προβληματισμοί μπορούν να βρουν ένα κοινό τόπο συζήτηση, να έχουμε κάτι πιο παραγωγικό. Το θέμα είναι ότι ειδικά στην Κρήτη και σε άλλα βεβαίως τμήματα στη χώρα, υπάρχουν πανεπιστημιακά τμήματα τα οποία είναι πραγματικά στην πρωτοπορία, όχι της εγχώριας, αλλά της διεθνούς επιστημονικής παραγωγής. Δηλαδή που παράγουν πραγματικά έργο, το οποίο πολύ φοβάμαι όμως ότι μένει αναξιοποιητό. Δηλαδή εντυπωσιάζουν πολλές φορές οι δημοσιεύσεις που παρακολουθώ και στη ρομποτική και σε άλλους τομείς εχμής, τα επιτεύγματα δηλαδή του Πανεπιστημίου Κρήτης, που έχει και αυτή την πρωτοπόρα εκδοτική παραγωγή, οι πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης, που έχει, εν πάση περιπτώσει, να αναδείξει πολύ σπουδαία επιτεύγματα, τα οποία πρέπει να ενταχθούν όμως σε ένα συνολικότερο σχέδιο ανάταξης της χώρας, μια παραγωγική κατεύθυνση, η οποία βέβαια να αναδεικνύει και τα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα, τη φύση, τον πολιτισμό, απόλυτο σεβασμό σε αυτά. Δεν είμαστε η χώρα που θα, για παράδειγμα, ανταγωνιστεί την Τουρκία στα μεροκάματα ή την Βουλγαρία, αλλά που θα την ανταγωνιστεί και θα την ξεπεράσει σίγουρα σε άλλα επιτεύγματα, επιστημονικά, πολιτισμικά, σε τομές εχμής, νέων τεχνολογιών. Εκεί είναι ο καημός μας, ας πούμε,
υπάρξει πρόοδος. Μάλιστα. Ας ελπίσουμε ότι όλα αυτά μπορούν να εισακουστούν και κάποια στιγμή να δούμε. Χρειάζεται σχέδιο αυτό. Σχέδιο και βούληση. Κύριε Χατζηανθασίου, θα ήθελα να σε ευχαριστήσω θερμά για την παρουσία σας και να ανανεώσω το ραντεβού. Γεια σας.